Τι ξέρουμε όλοι, κάθε ταινία έχει και ένα συγκεκριμένο τέλος. Σωστά, preach, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σήμερα λοιπόν, αράξτε μαζί μου για να δούμε 10 περιπτώσεις πολύ γνωστών και μεγάλων ταινιών που άλλαξαν το τέλος τους την τελευταία στιγμή. Αλλά πριν πάμε να τις δούμε, να δούμε τη χορηγάρα του σημερινού επεισοδίου. Λοιπόν, είσαι εδώ μαζί μου. Αυτό εδώ που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής. Και όχι ένας απλός υπολογιστής, ο υπολογιστής που ανεβαίνουν τα πάντα που έχουν να κάνουν σχέση με το Tom & Chill κανάλι. Αυτός λοιπόν ο υπολογιστής, μέρα και νύχτα έχει ανοιχτό το Surfshark. Γιατί με ρωτάς, θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί παιδιά, το Surfshark είναι η καλύτερη VPN υπηρεσία που πέραν των άλλων, πάνω απ' όλα σου προσφέρει ασφάλεια στην διαδικτυακή σου περιήγηση. Κανένας hacker, όσο έχεις ανοιχτό το Surfshark, δεν πρόκειται να πειράξει τον υπολογιστή σου. Όπως και κανένας ιός δεν πρόκειται να μπει μέσα σε αυτόν. Πουχού, θες να κάνεις μια διαδικτυακή αγορά από ένα site, αλλά φοβάσαι να βάλεις τα προσωπικά σου στοιχεία ή τα στοιχεία της κάρτας σου γιατί μπορεί κάποιος hacker να κοιτάει από την κλειδαρότρυπα? Μη φοβάσαι καθόλου. Ενεργοποιείς το Surfshark και έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο. Αγοράζεις ό,τι θέλεις, από όπου θέλεις, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θες να έχεις Disney Plus και HBO Max πριν έρθουν ακόμα στη χώρα μας? Πατάς το Surfshark και αυτό γίνεται πραγματικότητα. Θες να βλέπεις ταινίες που υπάρχουν στο Netflix των άλλων χωρών και όχι της Ελλάδας? Πάρα πολύ εύκολα. Τι κάνεις? Πατάς το Surfshark. Τώρα θα νομίζεις από όλα αυτά που σου είπα ότι το Surfshark είναι ακριβό. Άμε δε, πατάς στο link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και κερδίζεις 83% έκπτωση και τους 3 μήνες δώρο. Και έχεις και αβάντα έναν μήνα για να το δοκιμάσεις και άμα δεν σου κάνει, σου επιστρέφω τα λεφτά σου πίσω. Ρε παιδιά, τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή? Αυτά. Ευχαριστούμε τη Surfshark. Κάτω στην περιγραφή το link. Πάτα το. Επειδή έκατσες και είδες το διαφημιστικό, δεν θα σου πω να πατήσεις το κουμπί του like αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, ούτε να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ορίστε. Πολύ αργήσαμε όμως, πάμε να ξεκινήσουμε. Νούμερο 10. Thor The Dark World. Και τι δεν έχει ακούσει αυτή η ταινία, έτσι? Τι έχει περάσει ο καημένος ο Γουίντον και όχι τίποτα άλλο, δεν έφταιγε κιόλας ο άνθρωπος. Ο γνωστός σκηνοθέτης λοιπόν είχε ένα συγκεκριμένο όραμα στο κεφάλι του για μια πιο σκοτεινή Marvel ταινία, την οποία και δημιούργησε. Την βλέπει λοιπόν η Marvel και του λέει, όπα ψηλέ περίμενε, εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο χαβαλετζίδες. Βάλε κανένα χαζό αστιάκι να αλαφρύνει λίγο το κλίμα. Το κάνει λοιπόν αυτό ο Γουίντον και λίγο μετά επιστρέφει η Marvel και του λέει, βρε Γουίντον αγόρι μου, να σου πω, μήπως να αλλάζαμε και λίγο το τέλος γιατί είναι πολύ σκληρό. Και δυστυχώς ο Γουίντον έκανε και αυτό το αίτημα δεκτό. Γιατί το αρχικό πλάνο του σκηνοθέτη ήταν ο Λόκι στο τέλος της ταινίας να πεθαίνει μόνιμα. Παίρνουν λοιπόν και τις δύο εκδοχές αυτές και τις βάζουν να τις δείξει το δοκιμαστικό κοινό. Και όχι απλά απέριψε την εκδοχή που πεθαίνει εντελώς ο Λόκι, μόνο που δεν τους πλάκωσε σφάπες. Κυρίως γιατί λίγο πριν ο Λόκι είχε αποδείξει σε όλους ότι είναι καλός τελικά. Τι έγινε τελικά λοιπόν? Η σκηνή του θανάτου του Λόκι έμεινε ως είχε, αλλά προσθέθηκε στο τέλος μια επιπλέον σκηνή όπου ο Λόκι όχι μόνο επέζησε, αλλά έχει πάρει και τη θέση του Όντιν στο θρόνο της Άσγκαρντ, ξεγελώντας για άλλη μια φορά τον αδερφό του. Βέβαια για την ανάσταση αυτή φρόντισε αργότερα ο Θάνος. Νούμερο 9. Rambo First Blood. Για όποιον δεν το γνωρίζει, η ταινία Rambo του 1982 First Blood στηρίζεται στη νουβέλα του David Morrell. Στην οποία νουβέλα, ο Rambo μετά τον πόλεμο που ξεκινά με την τοπική αστυνομία, καταλήγει να βλέπει τα ραδίκια ανάποδα. Αυτό λοιπόν φαινόταν εξ αρχής πολύ βαρύ και στο σκηνοθέτη της ταινίας, αλλά και στον ίδιο το Σταλόνε. Γι' αυτό και γύρισαν πολλά εναλλακτικά τέλη για το δοκιμαστικό κοινό. Στην original έκδοση του σεναρίου της ταινίας λοιπόν, ο Rambo όντως σκοτώνεται, αλλά το κερασάκι στην τούρτα είναι πως σκοτώνεται από τον συνταγματάρχη Τράουτμαν μετά από δική του απέτηση. Ο ίδιος ο Rambo το ζήτησε. Εννοείται ότι το δοκιμαστικό κοινό που είδε όλα τα εναλλακτικά τέλη προτίμησε το happy ending, όπου ο Rambo ζει για να παίξει και στις υπόλοιπες ταινίες. Εάν θέλετε τη δική μου άποψη, προτιμώ το τραγικό τέλος, αλλά ποιος είμαι εγώ να φτιάξω ξαφνικά έναν κόσμο χωρίς το franchise Rambo. Νούμερο 8. 28 Days Later. Όποιος από εσάς δεν έχει δει την ταινιάρα του Danny Boyle με πρωταγωνιστές του Κίλιαν Μέρφι και Ναόμι Χάρις να κυνηγιόνται από ζόμπις μέσα στο άδειο Λονδίνο, να το κάνει χθες! Λοιπόν, για όσους την έχουν δει τώρα, το τέλος της ταινίας βρίσκει τον Jim να μετατρέπεται σε Batman ξαφνικά και να ξεπαστρεύει ζόμπι αλλά και εκπαιδευμένους στρατιώτες για να σώσει την Σελίνα και την Χάνα. Στην προσπάθειά του λοιπόν, ο Jim πυροβολείται, ξαπλώνει μίσο πεθαμένο σε ένα κρεβάτι και ξυπνάει σε ένα απομακρυσμένο σπίτι από την πόλη όπου έχουν διασωθεί και οι τρεις.
Αυτό είναι το happy ending. Όμως αυτό δεν ήταν το αρχικό τέλος της ταινίας. Γιατί στο original τέλος της ταινίας, ο Jim, μετά από υπερπροσπάθεια των δύο κοριτσιών να τον σώσουν, τελικά πεθαίνει. Και μάλιστα ο Boyle είχε τραβήξει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές θανάτου του Jim. Όταν όμως το δοκιμαστικό κοινό είδε το αισιόδοξο τέλος με την τριάδα τελικά να τη βγάζει καθαρή από όλο αυτό, αντέδρασε θετικότατα. Όπως ήταν φυσικό, ο σκηνοθέτης τελικά τους έκανε το χατήρι. Και να σας πω τη δική μου αλήθεια. Σε αυτή την περίπτωση είμαι με το δοκιμαστικό κοινό. Νούμερο 7. Die Hard with a Vengeance. Το franchise Die Hard, εάν εξαιρέσεις την τελευταία ταινία της σειράς, περιέχει μόνο καλές ταινίες με αποκορύφωμα την τρίτη, το Die Hard with a Vengeance. Στην ταινία του 1995, ο Bruce Willis υποδίεται για μία ακόμη φορά τον υπολογαγό John McClane, που αυτή τη φορά έπρεπε να νικήσει έναν φοβερά ευφυή κακό που προκαλεί χάος στη Νέα Υόρκη. Η ταινία λοιπόν τελειώνει με τον κακό να σκοτώνεται όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μπλέκεται σε καλώδια ρεύματος και πέφτει. Πολλοί είχαν βρει αυτό το τέλος πολύ απογοητευτικό και άδικο για τον κακό της ταινίας, ο οποίος έδωσε μία επική μάχη με τον πρωταγωνιστή, οπότε δεν του άξιζε τέτοιο τέλος. Όταν κυκλοφόρησε λοιπόν η special DVD έκδοση της ταινίας, αποκαλύφθηκε από τον συγγραφέα Jonathan Hensley ότι το original τέλος που είχε δώσει στην ταινία ήταν ο τρομοκράτης να διαφεύγει τελικά και ο McClane να απολύεται από το σώμα. Αφού απολυθεί, να ψάχνει και να εντοπίζει τον κακό σε ένα χωριό της Ευρώπης και να τον ανατινάζει με έναν εκτοξευτή πυράβλων. Σούπερ τέλος! Σούπερ κατ' εμέ. Το στούντιο από την άλλη είχε διαφορετική άποψη. Αφού πίστευε πως ένα τέτοιο τέλος θα έδειχνε τον πρωταγωνιστή να φαίνεται υπερβολικά σκληρός. Κάτι που δεν ήθελε, γι' αυτό και ζήτησε να αλλαχθεί. Ρε, είστε τρελοί! Εννοείται, τον θέλουμε όσο πιο σκληρό γίνεται. Αφού αυτό ακριβώς λέει και ο τίτλος. Νούμερο 6. Terminator 2 Judgment Day. Και μιας και έχουμε πιάσει τα αιωνόβια franchises, πάμε τώρα σε ένα ακόμη. Στο Terminator. Και πιο συγκεκριμένα στην δεύτερη ταινία, την οποία και σκηνοθέτησε ο Τιτάνας James Cameron. Το Terminator 2 πρωτοτύπησε σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς ήθελε να είναι και το τέλος του. Στο original τέλος λοιπόν, ο James Cameron ήθελε να τερματίσει το franchise το 1990. Πολύ καλά ακούσατε. Εκεί λοιπόν με ένα flash forward η ταινία μας μεταφέρει στο μέλλον 30 χρόνια μετά και δείχνει τη Σάρα Κόνορ και τον Τζον Κόνορ να ζουν ευτυχισμένοι, με τον Τζον να έχει και μια κορούλα χωρίς την απειλή πια του Skynet, το οποίο έχει εξαφανιστεί μια για πάντα. Τι! Του λέει η εταιρεία παραγωγής του James Cameron, είσαι τρελός! Είπαμε, ταλαντούχος, αλλά εδώ παίζονται εκατομμύρια ρε φίλε. Άλλαξε το αμέσως και βάλε κάτι που να αφήνει μετέωρο το μέλλον. Μπας και το συνεχίσουμε. Τι να κάνει και ο καψερός ο James, λέει, εσείς πληρώνετε, εσείς αποφασίζετε. Άλλαξε το τέλος και έβαλε τη Σάρα Κόνορ να καβαλάει μια μηχανή και να λέει το στο μέλλον κυλά προς το μέρος μας. Μαντέψτε ποιος δεν σκηνοθέτησε την επόμενη ταινία Terminator. Με άλλα λόγια, την έκανε με ελαφρά ο James Cameron και για μένα πολύ καλά έκανε. Νούμερο 5. The Shawshank Redemption. Το The Shawshank Redemption είναι αναμφισβήτητα, αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Με εκπληκτικούς ηθοποιούς να δίνουν ανεπανάληπτες ερμηνείες σε μία εκπληκτική ταινία με ένα από τα πιο όμορφα plot twist στην ιστορία του σινεμά. Εάν είσαι τυχερός και δεν έχεις δει τον ελληνικό τίτλο πριν δεις την ταινία. Το τέλος της όμως είχε σχεδιαστεί αρχικά να είναι λίγο πιο μαύρο και λίγο πιο διφορούμενο. Με τον Red να αποφυλακίζεται τελικά μετά από πάρα πολλά χρόνια, να φαίνεται το πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί στην εκτός φυλακής πραγματικότητα και στην προσπάθειά του να φύγει στο Μεξικό για να βρει τον καλύτερο του φίλο Άντι, παραβιάζοντας εννοείται τους όρους της αποφυλάκησής του, να κόβεται απότομα εικόνα χωρίς να σου δείξει τι έγινε τελικά. Αυτό λοιπόν η εταιρεία παραγωγής ταινιών Castle Rock που είχε αναλάβει το project δεν το είδε ποτέ με καλό μάτι. Με αποτέλεσμα να ζητήσει από τον σκηνοθέτη Frank Darabont να γυρίσει και ένα εναλλακτικό τέλος που η Rent και Άντι επανασυνδέονται. Ο Darabont όμως ήταν πιο ξύπνιος από τον James Cameron και είχε υπογράψει συμφωνητικό με την εταιρεία για να μην μπορεί κανένας να αλλάξει τίποτα στην ταινία του. Μέχρι που ξεκίνησαν οι προβολές της ταινίας στο δοκιμαστικό κοινό. Το οποίο, όπως ήταν φυσικό, λάτρεψε την εκδοχή που βλέπει κανονικά το τι γίνεται στο μέλλον. Παιδιά, εάν κάτι απεχθάνομαι στις ταινίες, είναι αυτά τα φινά που αφήνουν το θεατή να αποφασίσει για το πώς θέλει να τελειώσει η ταινία. Όχι ρε, δώσου μου ένα τέλος. Εσύ δώσ' το μου, δεν θα κάνω εγώ τη δική σου δουλειά. Άντε συγχύστηκα τώρα. Νούμερο
Νούμερο 4. A Nightmare on Elm Street. Όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, οι αλλαγές στις ταινίες, στους πρώτους που δεν αρέσουν, είναι στους σκηνοθέτες και ειδικά όταν είναι αυτοί που έχουν συλλάβει και ολόκληρη την ιδέα της ταινίας. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και η εμβληματική ταινία Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες του 1984, στην οποία ο Wes Craven παρουσίασε έναν από τους πιο εμβληματικούς κακούς στην ιστορία του σινεμά, τον Freddy Krueger, που στην συνέχεια τον έκλεψε ο Stephen King. Το τέλος της ταινίας λοιπόν που ήθελε ο Craven ήταν ο κακός να πληρώσει με το τέλος του τα όσα έκανε. Οπότε στο δικό του τέλος ο κεντρικός χαρακτήρας, η Nancy, νικά τον Freddy Krueger, απλά αρνούμενη να πιστέψει σε αυτόν, με την ίδια να συνειδητοποιεί ότι όλα τα άσχημα πράγματα που είχαν συμβεί στην ταινία ήταν ένας μεγάλος εφιάλτης. Ο παραγωγός Bob Say όμως, με το που ακούει τις λέξεις κακός και βρίσκει τέλος, παθαίνει ένα μικρό εγκεφαλικό και λέει στον Craven, το ξεχνάς ψηλέ, θα κάνεις ένα twist στο τέλος και κάπως θα αφήνεις ανοιχτό παράθυρο για sequel. Ο Craven εννοείται ότι ήταν ανένδοτος, αλλά τελικά κέρδισε ο παραγωγός. Το αποτέλεσμα? Ο Wes Craven δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με το franchise που ο ίδιος δημιούργησε. Νούμερο 3. I Am Legend. Το I Am Legend είναι μια ταινία που στηρίζεται και αυτή σε νουβέλα και ακολουθεί τον Dr. Robert Neville, ένα στρατιωτικό επιστήμονα, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια θεραπεία μιας μυστηριώδους πανούκλας που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι. Παρόλο που η ταινία απέχει πολύ από το βιβλίο, το τέλος της είναι κοντά σε αυτό. Στην πορεία του στην ταινία λοιπόν, ο Neville σκοτώνει πολλά από αυτά τα ζόμπι για να επιβιώσει ο ίδιος, αλλά κάνει και πειράματα πάνω τους για να αναπτύξει την θεραπεία. Η ταινία λοιπόν τελειώνει με τον Dr. Neville να θυσιάζει τον εαυτό του προκειμένου να διασωθεί η θεραπεία που τελικά ανέπτυξε. Ακούστε όμως η ιδεάρα που είχε το αρχικό τέλος. Σε αυτό το τέλος λοιπόν, ο Neville παρουσιάζεται πιο πολύ ως κακός επιστήμονας παρά σαν καλός. Και αυτό γιατί γενικά στην ταινία έχει προσθεθεί ένα έξτρα χαρακτηριστικό ότι τα ζόμπι έχουν διατηρήσει αρκετό ποσοστό ανθρωπιάς ακόμη πάνω τους. Παρόλα αυτά, ο επιστήμονας και τα σκοτώνει και κάνει απάνθρωπα πειράματα πάνω τους. Και έχει κι άλλο! Ο επιστήμονας σε αυτό το τέλος δεν βρίσκει ποτέ τη θεραπεία. Το δοκιμαστικό κοινό λοιπόν το απέρριψε επεισοδιακά, όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης είπε. Και μάλιστα δεν απορρίφθηκε από ένα δοκιμαστικό κοινό, απορρίφθηκε από όλα. Οπότε και τελικά προτιμήθηκε αυτό που όλοι είδαμε. Πάντως ο σκηνοθέτης ακόμα προτιμά το δικό του σενάριο και συμφωνώ απόλυτα. Το θεωρώ ιδιαίτερα να βλέπεις μια ταινία η οποία να παίζει συνεχώς με το καλό και το κακό, με το σωστό και το λάθος και να ακροβατεί ο πρωταγωνιστής μεταξύ βίλεν και ήρωα. Κρίμα που δεν το είδαμε τελικά, πάρα πολύ κρίμα. Νούμερο 2. Get Out. Το οσκαρικό Get Out όταν κυκλοφόρησε το 2017 σόκαρε το κοινό με την πολύ ισχυρή αλληγορία του ενάντια στον ρατσισμό αλλά και στα πολιτισμικά στερεότυπα. Και η αλήθεια είναι ότι αρχικά είχε σκοπό να σοκάρει ακόμη περισσότερο με το τέλος της. Όμως πρώτα πάμε να δούμε τι τέλος είδαμε. Στο τέλος που έφτασε λοιπόν στις αίθουσες, ο πρωταγωνιστής Chris, αφού σκοτώνει τους περισσότερους από αυτούς που τον είχαν εχμαλωτήσει, σώζεται από τον καλύτερο του φίλο, ο οποίος σκάει μύτη με ένα αστυνομικό όχημα. Το original τέλος όμως ανταυτού έδειχνε τον Chris να τον συλλαμβάνουν δύο αστυνομικοί για τις πράξεις του μόλις βγαίνει από το σπίτι. Θέλοντας έτσι η ταινία να δείξει με αυτό ότι ο ρατσισμός υπάρχει ακόμα και σήμερα κανονικότατα. Όπως λοιπόν δήλωσε ο ίδιος ο σεναριογράφος της ταινίας Jordan Peele, επιλέχθηκε το τέλος που το κοινό χρειαζόταν και όχι αυτό που του δείχνει την ομή πραγματικότητα. Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Τιτανικό. Όχι, το εναλλακτικό τέλος του Τιτανικού δεν δείχνει το καράβι να μην πέφτει πάνω στο παγόβουνο και να σώζονται όλοι. Καμία σχέση με αυτό. Η διαφορά υπήρξε στην τελική σκηνή με την ηλικιωμένη Rose. Στην κανονική εκδοχή της ταινίας λοιπόν, βλέπουμε την ηλικιωμένη Rose να έχει στην κατοχή της ακόμη το πολυπόθητο και πανάκριβο περιδέριο και κρυφά από όλο το συνεργείο που ψάχνει για αυτό ακριβώς το πετάει στα βάθη του ωκεανού. Και τελικά, οι μόνοι που ήξεραν ότι το είχε ακόμη η Rose ήμασταν εμείς. Οι θεατές. Στο original σενάριο όμως, η τελική σκηνή ήταν πολύ πιο επεισοδιακή. Αφού ο κυνηγός θησαυρών εν ονόματι Brock ανακαλύπτει ότι η Rose έχει ακόμη στην κατοχή της το περιδέριο και την παρακαλάει καθώς τη βλέπει να πηγαίνει προς την άκρη του πλοίου να μην πετάξει το περιδέριο στον ωκεανό. Don't come any closer. I'll drop it. I'm not dealing with logic here, I know that, but please think about this for a second. Να προσθέσω κάτι εγώ. Θα έλεγα την ώρα που το πετάει η Rose στον ωκεανό να πηδάει και ο Brock από το καράβι, λες και είναι τον Φώτον και να τον παίρνει από κάτω η προπέλα και μπλα! Συγγνώμη παιδιά, λάθος ταινία, συγγνώμη. Ή όχι και τόσο λάθος ταινία τώρα που το ξανασκέφτομαι.
Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 πασίγνωστες ταινίες που άλλαξαν το τέλος σου στην τελευταία στιγμή. Θα ήθελα στα σχόλια αυτού του βίντεο να μου γράψετε ποιο από αυτά τα φινάλε που ακούσατε, τα εναλλακτικά φινάλε, θα προτιμούσατε να είχατε δει στην θέση αυτού που τελικά βγήκε στη μεγάλη οθόνη. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Surfshark που ήταν μαζί μας σε αυτό το βίντεο. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο Θωμά, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super!